Χαίρετε. Για τους φίλους που με ξέρουν, δεν χρειάζεται να συστηθώ. Για τους καινούριους φίλους, ονομάζομαι Κώστας. Σε αυτό το βιντεάκι θα φτιάξουμε τη ζόγκα. Πώς πάμε για ψάρεμα με τη ζόγκα δηλαδή πώς την αρματώνουμε. Θα το ξεκινήσουμε από την αρχή, πώς την αρματώνουμε, πώς τη δολώνουμε και στη συνέχεια στο βίντεο θα έχει το βίντεο κάποια strike, ένα ψάρεμα με τη ζόγκα και κάποιες φωτογραφίες με την τεχνική αυτή με διάφορα ψάρια. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε διάφορες ζόγκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Λίγα γραμμάρια, πολλά γραμμάρια. Αυτά τώρα είναι με την προτίμηση του καθενός, τα μέτρα που ψαρεύει. Εμείς τώρα θα πιάσουμε μία τυχαία. Πιάσουμε τώρα αυτή, είναι παράδειγμα, και θα την αρματώσουμε. Θα χρειαστούμε assist. Assist θα προσέξουμε νήμα, νηματάκι δηλαδή χοντρό, περίπου 200 λίμπρες μέσο όρο, το οποίο θα κοιτάξουμε να είναι καλό. Μην τσιγκουνευτούμε αυτό το νήμα που θα φτιάξουμε τα assist. Ο τρόπος δόλωσης λοιπόν ποιος είναι? Έχουμε το assist, το περνάμε. Το περνάμε όπως είναι η ζόγκα μας. Η ζόγκα έχει ένα στρογγυλό από πάνω, σιδεράκι, και ένα από κάτω. Θα πάμε στο από κάτω. Περνάμε το νήμα από μέσα, περίπου το περνάμε 20 πόντους, 25, αναλόγως δηλαδή αν έχουμε πολύ μεγάλα δολώματα, το κάνουμε μέχρι 25 πόντους. Εφόσον λοιπόν το περάσουμε, τι κάνουμε. Κάνουμε ένα στρογγυλό κύκλο γύρω από τον εαυτό του. Ένα στρογγυλό κύκλο γύρω από τον εαυτό του. Και ακουμπάμε το νήμα το άλλο. Και παίρνουμε την άκρη και την περνάμε από μέσα δύο φορές. Μία, δύο. Η άκρη θα κοιτάει προς τα έξω από τη ζόγκα. Και αρχίζουμε και την κλείνουμε. Την κλείνουμε. Τη σαλιώνουμε. Και εφόσον τη σαλιώνουμε, αρχίζουμε και σφίγγουμε. Ορίστε. Τραβάμε από τη μία, τραβάμε και από την άλλη. Εφόσον λοιπόν σφίξουμε, παίρνουμε τα δύο κομμάτια και κόβουμε και το άλλο κομμάτι στο ίδιο μάκρος. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Παίρνουμε αγκίστρι, τα αγκίστρια κοιτάμε να είναι πολύ καλά, πολύ δυνατά, από 0,4 μέχρι 0,6, 0,7, 0,8, εξαρτάται σε τι ψάρια απευθυνόμαστε, τα οποία έχουν νούλα, το βλέπετε το σχέδιο όπως είναι. Χρώματα στην αγορά υπάρχουν πολλά και μάρκες, εμείς θα κοιτάξουμε να διαλέξουμε να έχουν φοβερό αρπάδι και να είναι δυνατά. Μην, πώς να το πω, να ανοίγουν όσο είναι δυνατόν δυσκολότερα. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το νήμα, το περνάμε μέσα, κάνουμε ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό του και γίνεται αυτό το πράγμα. Και το νήμα το περνάμε γύρω από τα κύστρα 2 φορές. Μία, δύο φορές γύρω από τον εαυτό του. Και όταν το περάσουμε, βλέπετε το νήμα όπως τραβάμε ότι αρχίζει και γίνεται ένα οχτάρι, ένα οχταράκι. Να το φέρουμε προς τα πίσω . Σφίγγουμε με την πέντσα, σφίγγουμε το οχτάρι, το βλέπετε, έχει ένα οχτάρι, και μετά το πιάνουμε, τα αγκίστρι, και τραβάμε. Σφίγγει, θωρακίζει, ξανασφίγγουμε, δηλαδή είμαστε να το τεζάρουμε τελείως. Ορίστε, τέλος. Και το κόβουμε, όχι ακριβώς, αφήνουμε 2-3 χιλιοστά. Ορίστε. Ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και στο άλλο νήμα. Φτιάξαμε και το άλλο μας το αγκίστρι, αυτό που περισσεύει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το τυλίγουν γύρω από τον εαυτό του, κάνουν ένα κόμπο σε αυτό γύρω από τον εαυτό του, το κλείνουν ώστε να μην γλιστρήσει στο τράβηγμα και λυθεί το αγκίστρι. Υπάρχουν άλλοι που βάζουν λίγη λόγο πάνω στους κόμπους. Εγώ, παιδιά, όπως σας το έδειξα, έτσι ακριβώς πηγαίνω. Τους σφίγγω καλά, τεζάρω καλά με όλη μου τη δύναμη και αυτό είναι όλο. Και όλα τα ψαρέματα τα κάνω έτσι. Ούτε λόγο βάζω, ούτε το τυλίγω γύρω από τον εαυτό τους. Τώρα εσείς, εάν αποφασίσετε να το κάνετε έτσι, δεν πάει να πει ότι είναι και λάθος. Έτσι, δεν πάει να πει δηλαδή ότι «Α, όχι, μόνο αυτό», όπως θέλουμε. Αυτά είναι προσωπικά μας. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, παιδιά. Λοιπόν, ορίστε, έτοιμη ζόκα. Εφόσον λοιπόν την ετοιμάσουμε τη ζόκα, τι κάνουμε? Εάν π.χ. μας αρέσει μια ζόκα μόνο αυτή και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε με τίποτα, θα πάρουμε το παράμαλλο, και θα το δέσουμε ή επάνω κατευθείαν στη ζόκα ή θα το δέσουμε πάνω σε στριφτάρι, και το οποίο στριφτάρι με ένα σπλίτ ρίκα ανοιχτό θα αλλάζουμε τις ζόγκες. Μπορεί να μην θέλουμε αυτό το χρώμα, να θέλουμε να αλλάξουμε ζόγκες. Με στριφτάρι και σπλίτ ρίκα ανοιχτό για να αλλάζουμε τις ζόγκες εύκολα, ή με στριφταροπαραμάνα. Ό,τι θέλετε, παιδιά, κάντε. Δεν υπάρχει λάθος. Εγώ μπορεί να ξεκινήσω από το σπίτι με αυτή τη ζόγκα και να θέλω να δέσω το παράμαλό μου το πάνω. Όπως και εγώ το έχω κάνει με όλους τους τρόπους, έχω βγάλει ψάρια. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο κόμπος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ή ο κόμπος ελαττήριο, να παράδειγμα εδώ, ή ο κόμπος ελαττήριο, ελπίζω να φαίνεται μόνο, ή ο κόμπος ελαττήριο που έχω δείξει σε προηγούμενο βιντεάκι και που δεν είναι γνωστός κόμπος, πιστεύω, πολύ διαδεδομένος, ή θα σας δείξω έναν άλλον κόμπο που και εκείνος είναι εξίσου δυνατός. Παράμαλλο που θα χρησιμοποιήσουμε, παιδιά, Επειδή τώρα με τις ζώγες απευθυνόμαστε σε μεγάλα ψάρια, καλό είναι να μην πέφτουμε κάτω από 0,52, δηλαδή 0,52, 0,60, 0,70, ανάλογα τα ψάρια. Μην δηλαδή νομίζουμε ότι είναι μια τεχνική που μπορεί να βαρέσει από μισό κιλό μέχρι 50 κιλά μαγιάτικο, παιδιά. Δεν είναι να παίξουμε με αυτή την τεχνική. Δηλαδή να πηγαίνουμε περιμένοντας το μεγαλύτερο για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Δηλαδή και 0,70 να βάλετε, 0,60 παράμαλλο, δεν είναι αόρατο, εννοείται, δεν είναι λάθος. Είστε μέσα, είστε μια χαρά. Πάμε τώρα να σας δείξω τον άλλον κόμπο. Είπαμε, ένας είναι ο λατήριο που τον έχω δείξει σε άλλο βιντεάκι και υπάρχουν και γενικότερα σε βιντεάκια στο YouTube, στο ίντερνετ. Για να σας δείξω και έναν άλλον που είναι πάλι εύκολος. Παίρνουμε το παράμαλλο. Το περνάμε από μέσα, μία φορά. Το ξαναπερνάμε πάλι άλλη μία φορά από μέσα. Άλλη μία. Ορίστε. Το περάσαμε δύο φορές. Το παίρνουμε τώρα το παράμαλλο, την άκρη του, και τη διπλώνουμε γύρω από τον εαυτό του, έτσι. Το ακουμπάμε πάνω στο άλλο, στο παράμαλλο, και το φέρνουμε γύρω δύο φορές. Μία, δύο. Σαλιώνουμε και σφίγγουμε. Και τραβάμε. Όλο αυτό το κομμάτι, παιδιά, καλό είναι ή με ένα σφουγγαράκι, με νεράκι, να σαλιώσουμε, να το σαλιώνουμε. Και αρχίζουμε και τραβάμε. Θα σας δείξω, προσοχή όμως τώρα εδώ πέρα, στο τελευταίο σκέλος. Λοιπόν, εδώ που περάσαμε στην αρχή μία-δύο φορές, θα προσέξουμε. Εδώ είναι μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί εδώ είναι, ανεβαίνουν τα κιλά πολύ στην κόντρα. Θα σας δείξω σε τι κατάσταση θα το φέρετε. Λοιπόν, θα το φέρετε σε αυτήν την κατάσταση. Το περνάμε δύο φορές και γίνεται σαν ελαττήριο. Και τραβάμε σιγά σιγά, το βλέπετε, σαν ελαττήριο. Και σφίγγουμε και είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό τώρα σιγά σιγά εκεί, τέλος, τεζάρισε. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που σφίγγουμε τον κόμπο και μας μένει η άκρη, άμα θέλουμε το κόβουμε εδώ, έγινε πάρα πολύ δυνατός κόμπος και συνεχίζουμε το ψαρεμά μας. Άμα θέλουμε όμως μπορούμε να το κάνουμε σαν ελαττήριο, δηλαδή μία πάνω, μία κάτω, μία κάτω. Μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, έτοιμο. Το κάνουμε 4-5 φορές και το κόβουμε. Τώρα, εάν κάποιος θέλει, καίει την άκρη λίγο. Εγώ δεν την καίω, παιδιά. Μήπως και φύγει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν με πειράζει δηλαδή. Εδώ δηλαδή η άκρη θα χαλάσει σε περίπτωση που φέρουμε κάποιο ψάρι επάνω. Άμα φέρω κάποιο ψάρι επάνω και μου χαλάσει η άκρη και μπει μέσα, το ξαναχαλάω και ξαναφτιάχνω πάλι καινούριο κόμπο. Δεν βάζω δηλαδή, δεν το καίω. Και ο κόμπος είναι έτοιμος. Άρα, φτιάχνοντας το κόμπο, άμα θέλουμε συνεχίζουμε σαν ελαττήριο ή χωρίς ελαττήριο. Όπως και να το κάνουμε είναι δυνατός. Και προσοχή στα εργαλεία. Μην βάζουμε πολύ λεπτά εργαλεία και χάνουμε ψάρια άδικα σε αυτές τις τεχνικές. Εδώ πέρα, παιδιά, μπορεί να βαρέσει από μισό κιλό ψάρι μέχρι 50 κιλά μαγιάτικο. Πάμε τώρα να δω μέχρι αυτό το σημείο. Εδώ πέρα είπαμε, έτσι, είμαι ή κατευθείαν ή με στριφτάρι και σπλίτ ρίκα ανοιχτό ή με στρίφταρο παραμάνα. Λοιπόν, πάμε τώρα, εφόσον το φτιάξαμε, πάμε να δολώσουμε ένα δόλωμα. Αυτό μπορεί να είναι ζωντανό ή νοπό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα μου πείτε, άμα ήμουν στη θάλασσα θα ήταν, δεν θα είχα πρόβλημα, τώρα εδώ μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κλέφτες. Έχουμε αυτή τη στιγμή χασουπιά. Λοιπόν, εδώ είναι το κάτω μέρος της σουπιάς και εδώ το πάνω μέρος της σουπιάς. Λοιπόν, στο κάτω μέρος της σουπιάς, να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν υπάρχουν κανόνες. Τους κλέφτες τους δολώνουμε ή στο κάτω μέρος ή στο πάνω μέρος. Όπου θέλετε, παιδιά, όπου νομίζετε και όπου σας αρέσει. Και εγώ πότε τους δολώνω από κάτω, πότε τους δολώνω από πάνω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω δολώντας από κάτω. Παίρνουμε τον ένα κλέφτη, τον καρφώνουμε από κάτω, το γυρνάμε. Έτοιμος ένας κλέφτης. Πάμε στον άλλον κλέφτη. Το δολώνουμε από κάτω, το γυρνάμε. Τέλος. Πάμε τώρα πίσω. Στο κεντρικό αγκίστρι. Το κεντρικό αγκίστρι βλέπουμε ότι είναι πολύ μακρύ. Τι κάνουμε? Αρχίζουμε και το πλέκουμε γύρω γύρω από το αγκίστρι, το νήμα, μέχρι να έρθει σε ένα σημείο. Λοιπόν, και όμορφα και ωραία καρφώνουμε τη ζόγκα μας. Λοιπόν, ορίστε. Ναι, δεν είναι φρέσκια η σούπια, είναι ταλαιπωρημένη, περίσσεψε από ψάρεμα, δεν πειράζει, εμείς την κάνουμε τη δουλειά μας τώρα. Λοιπόν, και βλέπουμε πως είναι η ζόγκα ή η δολωμένη. Οι κλέφτες μας, η ζόγκα μας, και είμαστε έτοιμοι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, εδώ. Και πάμε στη θάλασσα και το πετάμε μέσα. Αν έχει ψαράκια, παίρνουμε. Δεν έχει ψαράκια, δεν παίρνουμε. Πάμε σπίτι μας και όλα καλά. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω που το παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο. Στη συνέχεια θα σας δείξω κάποια καρφώματα. Με αυτή την τεχνική πάντα μιλάμε. Όπως ακριβώς σας έδειξα τώρα. Κάποια καρφώματα από διάφορα ψάρια, ένα βιντεάκι με ένα ψάρι από την αρχή που ρίχνω τη ζόγκα μέχρι και που βγάζω το ψαράκι και κάποια ψάρια, κάποιες φωτογραφίες ψαριών στο τέλος, πάντα με αυτήν την τεχνική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω έστω λίγο να βοηθήσει. Σίγουρα οι παλιοί στο άθλημα δεν τα έχουν ανάγκη αυτά. Τώρα μιλάμε για τα καινούργια παιδιά, τα καινούργια παλικάρια που πάνε να ξεκινήσουμε. Μακάρι, παιδιά, να βγάλετε ένα ψαράκι, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είμαστε γεροί. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ωραία κεραία. Κεραία για καλύτερο σήμα.